πάμε τώρα στα της πανδημίας. Όπως ξέρετε, γίνεται της όμικρον, της όμικρον το ανάγνωσμα. Θα πούμε μερικές ιστορίες σήμερα, δημοσιευμένες σε έγκαιρα ιατρικά περιοδικά που έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, όχι τόσο στη χώρα μας. Πριν από αυτήν όμως, όπως ξέρετε, ο ασθενής που ταυτοποιήθηκε ως όμικρον, ας πούμε ένα, δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός από αυτόν αν ξεκίνησαν, αυτόν εντοπίσαμε πρώτον, ήταν στην Κρήτη στα Χανιά και εντοπίστηκε μετά την γονιδιωματική αλληλούχηση που έγινε στο ιολογικό εργαστήριο της ιατρικής σχολής. Άκουγα λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Σουρβίνο, προχθές, που μιλούσε για αυτή την υπόθεση σε κεντρικό δίκτυο, και επειδή η πολιτική προστασία και ο ΔΥ είναι υπεύθυνοι για την ιχνηλάτηση, ομολογώ ότι λίγο μπερδεύτηκα. Θέλω να τα ακούσετε προσεκτικά τι είπε ο ίδιος για το πρωτόκολλο των 48 ώρων, γιατί αν κατάλαβα καλά εγώ, υπάρχει ένα παράθυρο. Για ακούστε. Το προφίλ του, με το προφίλ του στελέχους όμικρο, και αμέσως ενημερώθηκε ο ΔΥ και η πολιτική προστασία. Η ιχνηλάτηση λοιπόν ξεκίνησε άμεσα, χωρίς να περιμένουμε το χθεσινό αποτέλεσμα της πλήρους πολιτικής ανάλυσης. Το αντιμετωπίσατε ως θετικό δηλαδή, πριν βγει. Ακριβώς. Και, με το ιστορικό, και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό ταξιδιού, ήταν υψηλού κινδύνου δείγμα. Επειδή το λέτε, κύριε καθηγητά, για το ταξίδι, θα έπρεπε ή έχει συμβεί ήδη να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ταξίδευαν μαζί του, γιατί αυτός έκανε δύο πτήσεις. Κάτι το. Το θετικό rapid test εμφανίστηκε τη Δευτέρα. Ήδη είχαν παρέλθει περισσότερο από 48 ώρες, όπως λένε τα πρωτόκολλα, ότι πρέπει να γίνει ιχνηλάτηση 48 ώρες πριν. Είχε φτάσει ήδη στα Χανιά, είχε ήδη απομονωθεί από την Παρασκευή. Είχε παρέλθει πολύ το διάστημα για να ελεγχθούν πτήσεις και οποιοδήποτε επιβάτης. Mm-hmm. Άρα δεν χρειάζεται, λέτε, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο τουλάχιστον. Είναι εκτός πρωτοκόλλου. 48 ώρες πριν γίνεται ιχνηλάτηση για στενές επαφές. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ μπερδεύτηκα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όσου συνάντησε δηλαδή πριν τις 48 ώρες, στις οποίες ήδη νοσούσε, δεν ιχνηλατήθηκαν, δεν αναζητήθηκαν, δύο πτήσεις λέει άλλαξε, δεν εξετάστηκαν, δεν ενημερώθηκαν, δεν απομονώθηκαν. Μήπως έχουμε καταλάβει ακριβώς το αντίθετο? Δηλαδή η εμφάνιση της νόσου στον ασθενή ήρθε μετά από 48 ώρες. Δηλαδή ξεπέρασε και το όριο της επόασης. Επομένως, λογικά σκέφτεσαι ότι έχει αυξηθεί ο χρόνος και ενδεχομένως και ο αριθμός των επαφών του. Αλλά επειδή είναι 48 ώρες πίσω, δεν εξετάστηκε κανένα τέτοιο στοιχείο. Δεν έγινε καμία ιχνηλάτηση, δεν τα λέω εγώ. Ο καθηγητής τα λέει. Λέει και κάτι άλλο όμως. Καταρχήν, αυτό που ανέφερε και χθες ο Υπουργός ήταν κάτι που όλοι το περιμένουμε στην επιστημονική κοινότητα. Δεν ξαφνιαστήκαμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ θετικό ότι έχουμε γνωστό ιστορικό και προέλευση από περιοχή που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή το στέλεχος όμικρον. Θα ήμουν πολύ πιο ανήσυχος και όλοι μας αν ανοιχνεύαμε ένα τέτοιο κρούσμα χωρίς να έχουμε κανένα ιστορικό μέσα στην κοινότητα. Αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει διασπορά που δεν γνωρίζουμε καθόλου. Θεωρώ ότι θα περιχαρακωθεί γρήγορα το περιστατικό αυτό με τις συνεχείς ιχνηλατήσεις. Κάνουμε συνέχεια σε όλες τις επαφές. Και αν κάποιος από αυτές εμφανιστεί θετική, θα το ξέρουμε ήδη γρήγορα. Μα αφού 48 ώρες πριν δεν κάναμε τίποτα, ήταν εκτός πρωτοκόλλου. Δηλαδή δεν ιχνηλατήθηκαν, δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν ενημερώθηκαν, δεν απομονώθηκαν όσους είχε έρθει σε επαφή πρώτου 48 ώρου. Ποια ιχνηλάτηση? Είναι λίγο περίεργο, δηλαδή. Πώς είναι ήσυχοι ότι δεν υπάρχει διασπορά? Επειδή βρήκαμε ένα τυχαίο κρούσμα με ιστορικό και από αυτό συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή, βαφτίσαμε τον άνθρωπο ασθενή μηδέν και εντάξει, καθαρίσαμε. Είπε όμως και κάτι που είναι εξόχως αποκαλυπτικό για το πόσο γρήγορα μπορείς να έχεις αποτελέσματα, προσέξτε το αυτό, στα PCR, τα μοριακά. Για ακούστε. Πόσο άμεσα βγαίνουν αυτά, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, αν έρθει τώρα ένα δείγμα, πότε θα έχουμε αποτέλεσμα? Σε 3 με 4 ώρες. Α, τόσο γρήγορα. Έχετε άλλα ύποπτα εκεί στο εργαστήριο? Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Οποιοδήποτε δείγμα έρχεται στο εργαστήριο εξετάζεται με αυτό το λεγόμενο pre-screening, τον προκαταρκτικό έλεγχο, και μπορούμε να έχουμε μια γρήγορη εικόνα το τι συμβαίνει. Εμείς τι λέγαμε, παιδιά, την περασμένη Παρασκευή, το θυμάστε? Πόσο γρήγορα μπορείς να έχεις αποτελέσματα με τα μοριακά?
Και γιατί δεν στείλουμε το δίκτυο των εργαστήριων λοιπόν στη χώρα, ιδιωτικών και δημοσίων, που είναι ίσως το μεγαλύτερο και πυκνότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το pre-screening που λέει, που θα υποκαταστούσε σε έναν βαθμό και την αλληλούχηση. Θα μπορούσε να μας δίνει άμεσα σχεδόν μια ιδέα τι από αυτά που κάνουν μας δίνει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, εμείς έχουμε από σήμερα πάλι την παροχή της γνωστής πατάτας των self, που δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το υλικό. Εδώ σου λέω σε 4 ώρες. Μπορείς να έχεις από το μοριακό απαντήσεις. Και αντί να κάνουμε αυτό το δίκτυο, είμαστε πάλι να πάμε να πάρουμε τα self. Με συγχωρείτε, αλλά πόσο ήσυχοι είναι ότι δεν υπάρχει διασπορά. Επειδή βρήκαμε ένα τυχαίο κρούσμα, το βαφτίσαμε 0 και καθαρίσαμε. Και πριν 48 ώρες δεν πηγαίνει. Καταλάβατε τώρα γιατί φωνάζουμε εμείς ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο, στοχευμένο σύστημα μέτρων δημόσιας υγείας και τι ρόλο θα έπαιζε η χνηλάτιση που κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.